Πάμε στο χώρο του ράγκμπι, ένα άθλημα που αποκτά συνεχώς φίλους στην Ελλάδα και έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Καραμπελέση και τον Βασίλη Λαζαρίδη κοντά μας εδώ στο στούντιο του Ιόνιαν στην Πάτρα. Πώς επιλέξατε το ράγκμπι? Καλησπέρα. Τουλάχιστον για πολλούς στην Ελλάδα, καλησπέρα σας. Για πολλούς εδώ στην Ελλάδα ένα άθλημα το οποίο είναι άγνωστο. Ότι υπάρχει. Είναι, η αλήθεια είναι. Για πείτε μας, με σειρά ο καθένας. Στην Πάτρα, αρχικά να αναφερθούμε ότι ξεκίνησε το άθλημα με τους Γάλλους που είχαν έρθει για να κάνουν συντήρηση στη γέφυρα. Και εκεί πέρα ξεκινήσανε μια παρέα παιδιών. Τους έχετε φιλοξενήσει παλιότερα εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Και αυτοί ενσωματωθήκανε και σιγά σιγά έγινε μια ομάδα ράγκμπι. Εγώ το ξεκίνησα απευθείας μόλις τελείωσα το σχολείο. Συνέχεια έφερα και εδώ το φίλο μου και πήγε. Είναι παρέστικο το κλίμα, επομένως ο ένας έφερε τον άλλον μετά. Το πρωτάθλημα νομίζω ξεκινά το Γενάρη. Έχετε ξεκινήσει προετοιμασία, φαντάζομαι. Ναι, σωστά, σωστά. Προπονήσεις γίνονται κάθε προπονήσεις. Σάββατο, σωστά. Συμμετέχουν πόσοι αθλητές? Στις προπονήσεις μαζευόμαστε καμιά δεκαπενταριά και αποτελείται από 7-8 μεγάλους, τριαντάριδες ας πούμε, και έχουμε και μικρούς που σιγά σιγά οι ακαδημίες μπαίνουν και αυτοί στο αντρικό τμήμα, που αποτελούνται από άτομα 16-17 χρονών, επομένως θέλουμε νέο αίμα. Γενικά έχουμε από όλες τις ηλικίες, δηλαδή και μικρούς και μεγάλους. Αυτό ήταν και η επόμενη ερώτηση. Συμμετέχουν, δηλαδή θέλουν και μικρότερες ηλικίες να συμμετέχουν? Ναι, όσο πάει, μεγαλώνει το άθλημα. Από τι ηλικίες ξεκινούν και ζητάνε? Έχουν έρθει έως και από 8 χρονών, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, είναι γη παιχτών και προπονητών, αλλά ναι, σιγά σιγά αυξάνεται η ζήτηση του αθλήματος. Υπάρχει ομοσπονδία που βρίσκεται πίσω από το ράγκμπι στην Ελλάδα? Θα σας πω. Δεν είχαμε ομοσπονδία τόσο καιρό και ήμασταν κάτω από το handball. Ήμασταν εκεί πέρα, μας είχε αυτή η ομοσπονδία. Αλλά τώρα φέτος έγινε η πρώτη ομοσπονδία και ευελπιστούμε με το νέο πρωτάθλημα κλπ. Να γίνουν και εθνικές ομάδες κλπ. Στην Αθήνα είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Υπάρχουν και πολλοί ξένοι που το υποστηρίζουν. Το άθλημα που έχετε επιλέξει νομίζω πρέπει να έχει θεατές και στην προπόνηση πλέον. Δεν ξέρω τι έρχεται ο κόσμος. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εννοείται. Ποιες εγκαταστάσεις στην Πάτρα χρησιμοποιείτε και να μου πείτε και γι' αυτό. Στην Πάτρα χρησιμοποιούμε τα γήπεδα του Άτλαντα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί πέρα η περιοχή. Ναι. Και χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούσαμε και στο παρελθόν και το βοηθητικό του Παπελοπονησιακού. Αλλά φέτος κάνουμε περισσότερο. Υπάρχουν χώροι να καλύπτουν τις ανάγκες που έχει. Ναι, γενικά είναι ένα γήπεδο χρειαζόμαστε, όπως είναι το ποδοσφαίρου. Ακριβώς το ίδιο γήπεδο πάνω κάτω. Μας καλύπτει 100% για τις προπονήσεις μας και για τους αγώνες φυσικά. Αυτό, ναι. Δώστε μας λίγες πληροφορίες να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι το ράγκμπι. Αρχικά να πούμε πολύ σημαντικό. Να μου πείτε βεβαίως. Το ράγκμπι δεν είναι αυτό που είναι. Ούτε έχει κάποιο μπαστούνι, ούτε έχει κράνη, ούτε έχει στολές που πολλοί τον μπερδεύουν. Είμαστε απλά με ένα t-shirt και ένα σορτσάκι από κάτω, σαν ποδόσφαιρο δηλαδή, δεν έχει να κάνει, δεν είναι διαφορά. Η διαφορά είναι ότι παίζεται με τα χέρια, η μπάλα ταξιδεύει ουσιαστικά από παίχτη σε παίχτη, πάσα σε πάσα, όχι όμως μπροστά, μόνο πίσω, επιτρέπεται η πάσα. Η μπάλα δεν είναι όπως στρογγυλή όπως είναι στο ποδόσφαιρο, είναι ο ιδέας στο σχήμα της, για να ταξιδεύει πιο εύκολα. Αποτελείται το γήπεδο ουσιαστικά. Για να γίνει το αντίστοιχο γκολ του ποδοσφαίρου, είναι το try μας. Και πρέπει ο παίχτης να περάσει από μια γραμμή και να κουμπίσει την μπάλα κάτω. Και δίνεται η δυνατότητα στον παίχτη, στην ομάδα, εφόσον κάνει το try αυτό το αντίστοιχο, να κλωτσίσει την μπάλα ανάμεσα σε δύο δοκάρια για να πάρει άλλους δύο πόντους. Το κανονικό try είναι 5 πόντοι και αυτό το goal, το conversion που λέμε, είναι άλλοι δύο πόντοι. Γενικά έχει πάρα πολλούς κανόνες στο ράγκμπι, δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε εκτενώς εδώ. Ούτε εμείς καλά τους ξέρουμε, ενώ παίζουμε πολλά χρόνια ράγκμπι και εγώ και ο Παναγιώτης. Αλλά... Καλά, οι κανόνες είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε και σε άλλα αθλήματα. Όχι μόνο στο ράγκμπι, που είναι κάτι καινούριο. Πολλοί αθλητές διαμαρτύρονται, αλλά δεν ξέρουν πολλές φορές γιατί διαμαρτύρονται. Απλώς υπάρχει πολύ μεγάλη. Επειδή έχει αρκετή επαφή, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες πώς γίνεται επαφή και πότε μπορούμε να κάνουμε κάποια επαφή. Και όταν πέφτει κάποιος κάτω, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αλλά το πιο σημαντικό που είναι να τονίσουμε εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός ως προς τους κανόνες. Υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός ως προς τους κανόνες, ως προς τους παίχτες και ως προς τον διαιτητή. Και στους αντιπάλους πάρα πολύ σεβασμός. Ναι. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται ένα πολύ brutal, πολύ σκληρό άθλημα. Σκληρό άθλημα απ' έξω, ναι. Υπάρχει σεβασμός. Όμως αυτοί που ξέρουν το άθλημα, που ξέρουν πώς την τεχνική του tackling, την τεχνική της επαφής.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο άγριο και φυσικά αν είσαι προπονημένος για αυτόν τον σκοπό, μπορείς εύκολα να ανταπεξέλθεις. Υπάρχει ένα μότο που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, που λένε τώρα και με τα γεγονότα, με τα μάρμαρα κλπ. Λένε το ποδόσφαιρο είναι ένα ευγενές άθλημα που παίζεται από χούλιγκαν και το ράγκμπι είναι ένα άθλημα για χούλιγκαν που παίζεται από ευγενείς. Ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πρωταθλημάτων. Το άρχισα αυτό εγώ ψάχνοντας, γιατί και εγώ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το ράγκμπι. Μεταξύ των αθλημάτων ποιων? Μεταξύ των πρωταθλημάτων, όχι των αθλημάτων. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα στο ράγκμπι. Ποιες οι διαφορές με το πρωτάθλημα που συμμετέχετε εσείς? Υπάρχουν δύο κατηγορίες ράγκμπι. Είναι σαν να λέμε διαφορετικά αθλήματα. Είναι σαν να λέμε. Έχουν διαφορετικούς κανόνες και υποστηρίζονται από διαφορετικές ομοσπονδίες. Το Men Rugby League που έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα είναι όταν γίνεται μία επαφή, εκεί πέρα σταματάει η φάση, ξαναξεκινάει από την αρχή. Και όταν γίνουν 5 επαφές, εκεί πέρα αλλάζει η κατοχή και πάει στην αντίθετη ομάδα. Σε εμάς συνεχίζεται η φάση και για να τη χάσεις την μπάλα πρέπει να τη χάσεις από δικό σου λάθος. Επομένως, ακόμα και όταν πέσει κάποιος κάτω, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που εκεί πέρα η μπάλα υποστηρίζεται από την ομάδα, στην ομάδα στην οποία είναι ο παίχτης που έχει πέσει κάτω, αλλά μπορεί και η αντίθετη ομάδα να την πάρει αυτή την κατοχή, ας πούμε. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το Γενάρη. Εγώ θα είμαι εκεί τουλάχιστον να παρακολουθήσω το πρώτο σας παιχνίδι. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα που ξεκινά. Και μακάρι το ράγκμπι στην Πάτρα να αποκτήσει ακόμη περισσότερους φίλους. Γιατί από ό,τι είδαμε και στο βίντεο που την ώρα που μιλούσατε έχει ενδιαφέρον. Αλλά και όλα αυτά που άκουσα από εσάς έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω και οι τηλεθεατές μας να κατάλαβαν τι σημαίνει το ράγκμπι. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή.